Η δασκάλα και διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, Έλενα Ελληνιάδου, με λίγο αλεύρι προσομοιάζει τη δέσμη πρωτονίων στο χάρτινο ομοίωμα του ανιχνευτή CMS που έφτιαξε με την ομάδα της. Πιο δίπλα, μια άλλη ομάδα δασκάλων φτιάχνει τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων του CERN, το γνωστό LHC, με χαρτόνι και καλαμάκια. Το πείραμα CMS του CERN διοργάνωσε το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παίζοντας με τα πρωτόνια, και οι πρώτοι συμμετέχοντες ήταν 10 Έλληνες δάσκαλοι από νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Η φυσικός Τίνα Νάντσου δείχνει στους δασκάλους πώς μπορούν με απλά υλικά να αναπαραστήσουν επιστημονικά πειράματα στις τάξεις τους. Οι δάσκαλοι εξοικειώνονται με γλώσσες προγραμματισμού που είναι σχεδιασμένες για παιδιά. Για μας είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο αποδεικνύει, νομίζω, πώς είναι εφικτή η μετάδοση δύσκολων επιστημονικών εννοιών ακόμα και σε παιδιά δημοτικού. Καθημερινά, ας πούμε, στα μαθήματα της φυσικής, αντιμετωπίζω την περιέργεια των παιδιών, τόσο για τη δομή του κόσμου, όσο και σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως από τι είμαστε φτιαγμένοι, από τι είναι φτιαγμένο το σύμπαν, τι προβλέπει το μέλλον για μας. Μπορεί να ρωτήσουν η γη πώς είναι στον αέρα. Ένα πρωτάκι, ας πούμε, αυτό μου είχε ρωτήσει και δεν πέφτει. Και μάλιστα μου είχε κάνει και μια ζωγραφιά ο Δημήτρης και μου είχε φτιάξει, την έχω κρατήσει, μου είχε φτιάξει τη γη και από κάτω μου είχε κάνει και μια μικρή βάση. Λέω, τι είναι αυτό, Δημητράκη? Μου λέει, είναι μια βάση, κυρία, για να μην πέσει η γη. Children are 5 years old, 8 years old, 10 years old, when they start to look beyond their immediate surroundings, beyond the family, they ask themselves, what is out there? How did it come to be that I'm here? What's going to happen? We particle physicists, we are lucky enough that that's our job. To answer those questions. So we look at the structure of matter, what are we, and we look at the history and future of the universe, where do we come from, where are we going. So I think what we need to do is to find some way of sharing this with the general public, and specifically with kids, and I would say particularly catching the kids before their attention gets too distracted by Facebook and Twitter and Snapchat and all those things. Η επίσκεψή του στο CERN περιλαμβάνει όμως εξενάγηση σε πραγματικά πειράματα, όπως στον ανιχνευτή CMS, με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν τα στοιχειώδη σωματίδια και ψάχνουν για ίχνη της σκοτεινής ύλης. Η επιστήμονας του CERN, Ανδρομάχη Τσίρου, περιγράφει στους δασκάλους τα εξαρτήματα και τα υλικά από τα οποία αποτελεί το ανιχνευτής, όπως τον υπερευαίσθητο ανιχνευτή Pixel που βρίσκεται στο κέντρο του και καταγράφει τις τροχές των σωματιδίων με κάμερες χιλιάδων μεγαπίξελ. Όπως θα φανταζόσαστε και χωρίς να είσαστε φυσικοί και χωρίς να έχετε καμία ιδέα του τι γίνεται, αυτό το κομμάτι του ανιχνευτή είναι αυτό που τρώει την περισσότερη ραδιενέργεια, συνεπώς είναι αυτό που αλλάζει. Είναι φτιαγμένο για να αλλάχτεί, όπως πας κάθε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα και αλλάζεις λάστιχα, είναι να βγει και να μπει ένα καινούριο. Κατεβαίνουμε περίπου 100 μέτρα κάτω από τη γη, σχεδόν στη βάση του ανιχνευτή CMS. Η πορεία μας σταματά μπροστά σε δύο πόρτες. Η κόκκινη οδηγεί στον επιταχυντή LHC. Το 2012, οι ανιχνευτές CMS και Atlas εντόπισαν μέσα στον LHC τον μποζόνιο Higgs, που συμπλήρωσε το πάζλ του καθιερεμένου προτύπου της φυσικής στοιχειώδων σωματιδίων. Όσο κάτω από τη γη τα πρωτόνια τρέχουν, με ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός, οι Έλληνες δάσκαλοι επιστρέφουν στην επιφάνεια και στα σεμινάρια τις επιστημονικές διαλέξεις και τα πειράματα με παιχνίδια και ομοιώματα. Θεωρούσα πάντα ότι η φυσική είναι μια πολύ δύσκολη επιστήμη. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τη μεταφέρουμε στα παιδιά του δημοτικού είναι εξαιρετικά απλός. Τόσο απλός που ούτε από το δικό μας το μυαλό δεν είχε περάσει. Το πρόγραμμα «Παίζοντας με τα πρωτόνια» υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Creations και στην Ελλάδα το πείραμα CMS του CERN συνεργάστηκε με την εταιρεία κοινωνικής καινοτομίας New Wrinkle για τη διοργάνωσή του. Υπάρχει σκέψη
στη συνεργασία με το ΣΕΡΝΑ να περάσουμε και σε δεύτερη φάση του χρόνου. Ελπίζουμε όλοι μαζί να ξανασυνεργαστούμε. Ήταν καθοριστική η συμβολή των ελληνικών πετρελαίων του Διεθνή Αρολιμένα Αθηνών Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και της εταιρείας ΕΛΠΕΜ, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. We're not expecting to produce another 10,000 particle physicists. What we're hoping to do is to actually raise the scientific literacy in general.